Είμαστε κάποιοι βουλευτές που δεν βάλουμε εναντίον ούτε της ηγεσίας ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Απλά προσπαθούμε. Δεν σας βλέπω να εξανίσταστε, προσπαθούμε να διορθώσουμε την πορεία της κυβέρνησης. Προσπαθούμε να διορθώσουμε την πορεία της κυβέρνησης και κυρίως σε ό,τι αφορά κάποιες ειδικές ομάδες που πάντα ήταν τα στηρίγματα, αν θέλετε, αυτής της παράταξης, όπως είναι οι αγρότες, οι ένστολοι, οι μικρομεσαίοι. Και προς αυτή την κατεύθυνση. Μην μου γυρίσετε τότε στα παλιά που λέγατε. Δεν ξέρω αν το λέγατε εσείς προσωπικά, αλλά οι άλλοι συνδικαλιστές. Ότι είναι το σπίτι μας η Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι κάθε παράταξη έχει κάποια στηρίγματα. Και αυτά τα στηρίγματα δεν πρέπει να τα ξεχνάει στα δύσκολα. Και σε αυτό εμείς επιμέναμε ότι πρέπει να διορθωθούν οι αδικίες. Άρα δεν είστε ότι έχετε ηγείστε μια ομάδα. Όχι, δεν ηγούμε καμία ομάδα. Συμμετέχετε σε μια ομάδα. Είμαστε πολλοί βουλευτές που προσπαθείτε να έχουμε με τροχιοδεικτικά να διορθώσετε την πορεία. Είμαστε πολλοί βουλευτές, κυρίως από την επαρχία, που είμαστε πολύ κοντά στους αγρότες. Νιώθουμε την αγωνία τους, την αγωνία των μικρομεσαίων. Και καταθέτουμε κάποιες ερωτήσεις. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Θα τον σχίσει τον Τζαμτζή, το βλέπω εγώ. Θέλω μια ερώτηση. Ποιος είναι αρχηγός της αποτελέσματος? Δεν υπάρχει αρχηγός. Ποιος παίρνει την πρωτοβουλία? Ποιος κερδίζει τα ούζα? Κατά περίπτωση. Ποιος κερδίζει τα ούζα? Ακυκλικό Προεδρείο, έχετε χαιρετίσματα. Κατά περίπτωση. Δεν υπάρχει ομάδα. Είμαστε με την έννοια που. Βλέπω τον Τρέμε Τζαμτζή, είναι ο τίτλος. Είμαστε φίλοι οι οποίοι έχουμε τις ίδιες ανησυχίες. Είστε μέσα σε αυτήν την ομάδα? Ναι, ναι, μέσα είναι ο Τζαμπιές. Στην ομάδα, στην παρέα μας, όχι ομάδα με την έννοια. Εντάξει, εσείς, να παρέα, εντάξει. Ανατρέψουμε την ηγεσία. Θέλουμε απλώς να διορθώσουμε τις αδικίες.